Δώσει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικήτα. Ο Ταγί Περντογάν τα θέλει όλα, επιβεβαιώνοντας όσο δήλωσε ο Αντέν από το περασμένο Σάββατο. Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γιωσέπ Μπορέλ, ανακοίνωσε σήμερα ότι στους Τούρκους που όπως πληροφορείται ο Αντένα, θετική προσέγγιση για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας είχε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης με τους Ευρωπαίους ομολόγους του υποστήριξε ότι αυτή θα ήταν μια καλή εξέλιξη. Αν και στη συνέχεια θυμήθηκε ότι αποφάσισε να απόκυνται στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντως, ο Γιωσέπ Μπορέλ στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε και ολοκληρώθηκε πριν από λίγο, είπε ότι οι ευρωτουρκικές σχέσεις είναι διπλής κατευθύνσεως και διασύνδεση την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας με την αποκλιμάκωση της έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και την εκδήλωση σοβαρών προσπαθειών, όπως είπε, για λύση του Κυπριακού, τοποθετώντας στο κάδρο τόσο την Ελλάδα όσο και την Κύπρο. Αυτή είναι άλλωστε και η προσδοκία της Λευκωσίας, η οποία θεωρεί ότι στο πλαίσιο των αναμενόμενων προτάσεων που θα υποβληθούν το φθινόπωρο για τον στρατογικό προσανατολισμό των ευρωτουρκικών σχέσεων θα χωρέσει και το Κυπριακό. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος υπενθύμησε τις τουρκικές υποχρεώσεις έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποδεικνύοντας παράλληλα ότι οι φιλοδοξίες της Τουρκίας περνούν μέσα από την Κύπρο. Στο σημείο αυτό, εισηγούμε, Νικήτα, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα της δήλωσης του Υπουργού Εξωτερικών. Βεβαίως. We will of course discuss the future of the EU-Turkey relation. For Cyprus, that future has a very specific past. Turkey's assessment can only be benchmark-oriented, merit-based, phased, proportionate, and subject to established conditionalities. This is what the European Council has repeatedly concluded. Moreover, Turkey's aspirations passes through Cyprus. We expect the speedy resumption of substantive negotiations leading to a solution of the Cyprus problem. Today is a difficult day for us. It marks 49 years since Turkey's invasion in Cyprus. That is 17,987 days. This has to stop. Θα δούμε και το γενικότερο κλίμα, Παύλο Ξανθούλη. Ναι, το γενικότερο κλίμα που κράτησε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων χαρακτηρίζεται από μια επιφυλακτικότητα, Νικήτα. Οι πλήσεις των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξαν να αναμένουν από την Άγκυρα και τον κύριο Ερντογάν συγκεκριμένες πράξεις σε όλο το φάσμα των ευρωτουρκικών σχέσεων, όπως το μεταναστευτικό και το κράτος δικαίου, πριν τοποθετηθούν εν ώψη και των στρατηγικών προτάσεων για τον προσανατολισμό των ευρωτουρκικών σχέσεων που θα υποβληθούν το φθινόπωρο. Παύλο Ξανθούλη, σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.